Καλωσορίζουμε σήμερα στη συχνότητα το 984 και τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, καθηγητή κλινικής φαρμακολογίας και εσχάτως μετά τις τελευταίες εκλογές και επικεφαλής πολιτικής κίνησης Πνοή Δημοκρατίας. Κύριε Κούβελα, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Χαίρομαι που ξαναμιλάμε. Και εγώ χαίρομαι που είστε κοντά μας σήμερα και θέλω να ξεκινήσω με αυτό που τις τελευταίες 10 ημέρες έχει έρθει μπροστά, αλλά εκπαραλλήλουμε κάτι άλλο που έχει έρθει μπροστά. Εννοώ δηλαδή αυτή την καταγεγραμμένη επικοινωνιακά αύξηση των κρουσμάτων, κοκτέιλ, γρυπών, ιώσεων, COVID και πάει λέγοντας, όπου ξαφνικά οι αρμόδιες αρχές ξανάρχισαν να θυμούνται ότι φυσκάρουν τα νοσοκομεία, ανεβαίνει ο αριθμός εβδομαδία των νεκρών. Βέβαια φυσκάρουν τα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία φυσκάρουν κάθε μέρα, αλλά μάλλον όταν θες να κρύψεις το πρόβλημα κάτω από το χαλί, πρέπει να το φορτώσεις αλλού. Αλλά σήμερα, για παράδειγμα, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, ο λίγον μίλησε για αυτά και περισσότερο μίλησε για το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Μήπως τελικά κοιτάμε το δέντρο για μια φορά ακόμη και χάνουμε το δάσος? Κύριε Σαχίδη, νομίζω ότι πλέον έχει γίνει συνείδηση στους σκεπτόμενους συμπολίτες μας ότι πάντα ένα καθεστώς ακολουθεί τις ίδιες τακτικές. Κάνει το να δείχνει τ' άλλο κτλ. Και δεν είναι μόνο ο γάμος των ομοφυλόφιλων, έχει να κάνει και με το ότι, για παράδειγμα, έτσι κάτι απλό και βεβαιωμένο, εμείς έχουμε μπροστά μας τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, πρόκειται να πάρουμε τα καινούργια τιμολόγια, τα πράσινα, τα κόκκινα και ξέρω εγώ, πορτοκαλιά, ξέρω πόσα άλλα έχουν βγάλει. Και αυτό που δεν παρατηρεί κανένας είναι ότι αγοράζουμε 4 φορές σε μεγαλύτερη τιμή την κιλοβατόρα από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Και αν σκεφτείτε ότι το ρεύμα αγοράζει για τους παρόχους 0,5-0,4 λεπτά, καταλαβαίνετε ότι εμείς να το πληρώνουμε πάνω από 20 είναι πραγματική εσχροκέρδεια. Πόσο βγάζουν αυτοί οι πάροχοι τέλος πάντων? Στον δε λογαριασμό της ΔΕΗ, να σας θυμίσω ότι πέρα από την κατανάλωση ρεύματος που μας χρεώνουν, ίσως να το έχετε παρατηρήσει, περισσότεροι βέβαια δεν τα βλέπουν αυτά, είναι κάτι εξτρά έξοδα που εγώ δεν καταλάβαινα τι είναι και ρώτησα και έμαθα ότι ουσιαστικά πληρώνει ο καταναλωτής τα δίκτυα τα καινούργια που στείνονται σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να μεταφέρεται το ρεύμα από τις παραγωγικές πηγές, είτε ανεμογεννήτρηση, είτε είναι φωτοβολταϊκά, είτε είναι υδροελεκτρικά, είτε είναι θερμοελεκτρικά, οπουδήποτε. Στα μεγάλα κέντρα όπου χρειάζεται παραπάνω ρεύμα, για παράδειγμα, για να φορτίζουν τα καινούργιου τύπου αυτοκίνητα, και αυτά δεν τα πληρώνει η εταιρεία η οποία εισπράττει, τα φορτώνουν απευθείας στον καταναλωτή. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ αισχρό πράγμα. Κανένας δεν μιλάει, κανένας δεν το συζητάει, κανένας δεν μας λέει γιατί εμείς πρέπει να είμαστε συνεταιροί στα έξοδα των δαπανών δικτύων και άλλα τέτοια κοσμοϊστορικά γεγονότα. Έχετε λοιπόν προφανώς δίκιο. Έχει στηθεί ένα σύστημα απόκρυψης της γνώσης μέσα από υπερπληροφόρηση. Είναι αυτό που έχω πει πολύ συχνά, μια καλλιέργεια της αντιγνώσης, προκειμένου πραγματικά να είμαστε κινησμένοι και να μην διαμαρτυρόμαστε για όλα αυτά που μας κάνουν άμεσα ή έμεσα. Άρα το ενοχλητικό εδώ είναι η αλήθεια στην εποχή της ψευδολογίας, ή έχουμε περάσει στο ότι καταλαβαίνουμε πια τα πάντα και φτάσαμε στο να συγχωρούμε τα πάντα, μια κοινωνική αφασία? Νομίζω ότι είναι ταυτόχρονα και τα δύο. Σ' άλλους δουλεύει το ένα, σ' άλλους δουλεύει το άλλο. Τα κάνουν όλα μαζί και ό,τι πιάσει. Μας δίνουν όλο το μενού και ο καθένας διαλέγει αυτό που θέλει προκειμένου να συνεχίσει να κοιμάται ολόρθος. Για να πάω λίγο στο αμιγός αντικείμενό σας. Αυτή η κουβέντα των τελευταίων 10 ημερών πάλι, όπου ξανανακαλύψαμε τα μέτρα δημόσιας υγείας, που όμως έχουμε καταδείξει 3,5 χρόνια ότι μόνο τέτοια δεν είναι, μόνο μέτρα δημόσιας υγείας. Τι σας λέει επί της ουσίας? Κύριε Σαχίνη, είστε στο ζευγάρι, άντε να είναι τριάδα ανθρώπων που μου κάνατε την τιμή να με ρωτάτε από την αρχή της πανδημίας και να έχω έτσι ένα διάβλο επικοινωνίας και με τον κόσμο. Και θα θυμάστε επίσης ότι εγώ δεν ενοχλώ ποτέ να πάρω να πω το κοντό μου και το μακρύ μου, είναι απαντάω σε ερωτήσεις. Θα θυμάστε δε, επειδή ήσασταν από αυτούς που από τους πρώτους με ανακαλύψατε εντός εισαγωγικών, ότι πάντα έλεγα ότι δεν είναι αυτά τα μέτρα δημόσιας υγείας που θα έπρεπε να παίρνονται. Κάνουμε λοιπόν κάτι δίπλα. Αυτό λοιπόν το δίπλα, επειδή ξέρουμε επιστημονικά ότι δεν πρόκειται να δουλέψει, ίσως μπορεί και να χειροτερέψει όπως παρατηρήσαμε εκ των γεγονότων, το κάνουμε ως άλοθη
προκειμένου είτε να δικαιολογούμε την πολιτική της κυβέρνησης ότι καλώς θα κάνουμε όλα, είτε γιατί πραγματικά προτιθέμεθα να δημιουργήσουμε πανικό στον κόσμο. Το δεύτερο ακούγεται λίγο συνωμοσιολογικό, αλλά εν της πράγμαση μάλλον δεν είναι, γιατί μας το λένε φορά παρτίδα. Να σας θυμίσω ότι ο Επίτροπος στην Ευρώπη, ο κ. Σχοινάς, δήλωσε ότι φυσικά και ξέραμε τα μονοκλονικά αντισώματα, αλλά δεν τα θέλαμε γιατί θέλαμε να εξαντλήσουμε τα εμβόλια. Να θυμίσω όμως ότι τα αντισώματα ήταν νωρίτερα στην αγορά από τα εμβόλια, άρα λοιπόν υπήρχε μια πρόθεση να περιμένουν. Ναι, αλλά το περιμένω σημαίνει ότι πεθαίνει κόσμος. Αυτό λοιπόν είναι ευθύνη. Δεν είναι κάτι απλό, άντε μας συνέβη, το έφερε, ξέρω εγώ, ο Θεός, η τύχη, η κακή ημέρα. Είναι πράγματα τα οποία γίνονται εσκεμμένα. Άρα λοιπόν κάποιος πρέπει να πληρώσει και το αντίθετο. Κάτι που φυσικά, όπως διαπιστώνετε, δεν γίνεται. Στη συνέχεια σκέφτηκαν όλα αυτά τα ανόητα μέτρα, όπως το lockdown, οι μάσκες, τα καταστρώματα των πλοίων, αλλά μπορούσαμε να μπαίνουμε στο αεροπλάνο ένας πάνω στον άλλον. Το μετρό δεν σταμάτησε να λειτουργεί, φυσικά μπορούσαμε μάσκες. Ενώ πάνω στην οδηγία της μάσκας γράφεται ότι δεν προστατεύει από ιούς και λοιμώξεις. Δηλαδή, είναι σαν να σας δίνω ένα τρίπιο κουτάλι για να φάτε σούπα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι λοιπόν πάρα πολλά αυτά που συνέβησαν, όλοι τα έχουμε ζήσει. Έχουμε καταστρέψει την οικονομία, έχουμε καταστρέψει τον κοινωνικό ιστό, έχουμε καταστρέψει οικογένειες και από εκεί και πέρα καθόμαστε και συζητάμε πάλι για τα ίδια μέτρα τα οποία εν γνώση μας δεν αποδίδουν. Και φυσικά δεν αντιδράει μαζικά ο κόσμος. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι ξανά άκουσα, ήδη είχε γίνει προχθές μια κουβέντα στην τηλεόραση 29 Δεκεμβρίου με τον κύριο Πορτοσάλτε, ο οποίος ξανά άρχισε αυτό το βιολί, τι θα γίνει με τα εμβόλια. Και οι δικοί μας οι γιατροί, όχι οι άλλοι ήμασταν εμείς που δεν ξέρουμε, ήμασταν λίγο χαζοβιόλιδες, χρησιμοποίησε και κάποιον έτσι απαξιωτικό όρο, δεν επιμένουν και μάλιστα λέει, το έχουν στρογγυλέψει και τι πράγματα είναι αυτά, πρέπει πάλι να βγουν με μένους και να στηρίζουν ότι πρέπει να γίνουν εμβολιασμοί. Να θυμίσω στον κύριο Πορτοσάλτε και σε οποιονδήποτε το ίδιο άσχετο περί την ιατρική και την επιστήμη, και δεν το λέω υπριστικά, είναι άσχετο από τη στιγμή που δεν έχει ανάλογες σπουδές, δεν μπορείς να θεωρηθείς σχετικός. Ότι αυτή η δυναμική παρακολούθηση που κάνουμε σε όλα τα φάρμακα, που το λέμε φάρμακο-επαγρύπνηση, είναι μια τυπική διαδικασία του κράτους, στην Ελλάδα ασκείται από τον ΕΟΦ, την κάνουμε ώστε να μαζέψουμε παρενέργειες και ακόμα και σίγουροι να ήμασταν για κάτι, όταν δούμε φάτσα κάρτα, τις κίτρινες κάρτες που μαζεύονται, το μαζεύουμε. Έτσι λοιπόν ίσως θα πρέπει κάποιος να ενημερώσει τον κύριο Πορτοσάλτε ότι όλοι αυτοί οι υπέρμαχοι των εμβολίων, οι εμβολιολάγνοι γιατροί, συναδέλφους, δεν μπορώ να τους πω γιατί δεν είμαι, επί της ουσίας μπορεί να είδαν τι έχει συμβεί και να το μάζεψαν, αλλά από την άλλη μεριά δεν λένε επισήμως πόσο χάλια τα κάνανε. Άρα λοιπόν ο κύριος Πορτοσάλτε προφανώς είναι ένας υπέρμαχος μιας λάθος πρακτικής, μιας εγκληματικής πράξη στην οποία προέβη το ελληνικό δημόσιο, ίσως όχι μόνο, και από εκεί και πέρα με το που βγήκε ο Πορτοσάλτε και από τη στιγμή που τα μέσα είναι αυτά που κανονίζουν την πραγματική αλήθεια, βγήκαν πάλι 2-3 ακόμα γιατροί επιστήμονες και ξανάρχισαν να λιβανίζουν εξουσία από τη στιγμή που στο μυαλό τους αυτή εκφράζεται διαστόματος του κυρίου Πορτοσάλτε. Παρόλα αυτά, κύριε Κούβελα, οφείλω να σας ρωτήσω, με ή χωρίς κατασκευή, αυτό το εβδομαδιαίο δελτίο με αριθμό ανθρώπων που χάνονται και θέλω να μας το, αν μπορείτε να μας το αποπληθωρήσετε από τι χάνονται τελικά, το εβδομαδιαίο δελτίο είναι ένα μάτι τη βδομάδα, να το πω έτσι σχηματικά, γιατί κάποιοι θυμήθηκαν το μάτι τώρα τελευταία πάλι. Λοιπόν, ένα μάτι τη βδομάδα χάνεται. Εγώ θα έλεγα να ξεχάσουμε το μάτι, γιατί είναι αρκετά παλιό, να θυμηθούμε το τρένο. Είναι ένα τρένο τη βδομάδα. Μάλιστα, καλά το λέτε. Γιατί το τρένο το κάναν οι ίδιοι άνθρωποι που κάνουν και αυτά. Το μάτι το κάναν άλλοι άνθρωποι. Συμφωνούν βέβαια εν γέννη στην πολιτική τους, αλλά τέλος πάντων είναι άλλοι. Τώρα, αυτό το τρένο λοιπόν που καταστρέφεται κάθε εβδομάδα, άνθρωποι που χάνονται, ναι, χάνονται από πάρα πολλές αιτίες. Δεν είναι μόνον ο κορονοϊός ή μόνον η γρήπη. Να σας θυμίσω κάτι που φαίνεται σε οποιονδήποτε μπει στο site της Ελστάτ, ότι στην Ελλάδα η θνητότητα, η θνησιμότητα, δηλαδή η θάνατη από κάθε αιτία, κάθε χρόνο είναι γύρω στις 120.000. Γιατί οι άνθρωποι έχουμε το κακό κουσούρι να πεθαίνουμε. Δυστυχέστατα, η αθανασία δεν είναι κάτι το οποίο πετύχαμε ακόμα η επιστήμη, ούτε η θρησκεία, ούτε και κανένας άλλος.
αναστήθηκαν ο Λάζαρος, ο Χριστός, τελεία. Άρα λοιπόν στην ουσία εμείς μιλάμε για περίπου, που είναι 120.000, για 1.000 θανάτους το μήνα. Άρα λοιπόν μιλάμε για 250 θανάτους τη βδομάδα. Αυτό είναι το φυσιολογικό και το αναμενόμενο κάθε χρόνο. Άντε ένα χρόνο μπορεί να είναι 200, τον άλλο χρόνο να είναι 300. Αλλά κατά μέσο όρο μιλάμε για αυτούς τους θανάτους. Άρα λοιπόν δεν μας λένε κάτι καινούριο. Αν δεν είναι μόνο 100 οι θάνατοι κάθε εβδομάδα, τότε βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πραγματικά επιδίκησης της ζωής μας. Δεν είναι όμως έτσι. Οι θάνατοι συμβαίνουν πάντα. Αυτά είναι τα νούμερα που περιμένουμε, γιατί ο κόσμος γερνάει και αρρωσταίνει. Άρα λοιπόν κάποιοι χάνονται. Και κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτό δεν μπορώ φυσικά να το αποδείξω, έχει να κάνει μόνο με την κατατρομοκράτηση του πληθυσμού, που έχει συγκεκριμένα αίτια. Το ένα είναι ο αποπροσανατολισμός. Μας τρομοκρατούν ότι θα πεθάνουμε, κάτι που θα έπρεπε να το ξέρουμε από μόνοι μας ότι είναι κάτι φυσικό. Και το δεύτερο είναι για να μην μπορέσουμε να κοιτάξουμε μπροστά στο φάσμα του απόλυτου τρόμου, της απώλειας της ζωής της δικής μας ή των οικείων μας, να μην μπορούμε να δούμε το λογαριασμό του ρεύματος, την άθλια διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής, την αθλειότατη κατάντια της άμυνας, την αμφισβήτηση της εθνικής μας κυριαρχίας αφού κάνουμε τεμενάδες στον κύριο εχθρό μας, την υπακοή στα κελεύσματα που μας κάνει το ΝΑΤΟ ώστε να αντιταχθούμε στους ανθρώπους που μας απειλούν, που είναι οι Χούτι, οι οποίοι είναι σύμμαχοι της μόνης ίσως δυνητικά δύναμης που μας σέβεται, που είναι το Ιράν, και πάει λέγοντας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχουν χιλιάδες θέματα που πρέπει να μην βλέπουμε, και το ευκολότερο είναι να τρομοκρατήσουμε τον πληθυσμό να βλέπει αυτά που τον τρομοκρατούν περισσότερο, όπως είναι οι επιδημίες κτλ. Θα πρέπει δε να θυμίσω ότι τέτοια εποχή, από τότε που όχι θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, που θυμάται η ανθρωπότητα τον εαυτό της, υπάρχουν τυπικές λοιμώξεις, είτε είναι ιώσεις είτε είναι μικροβιακές λοιμώξεις, που κάποιοι άνθρωποι, οι πιο ευάλωτοι, δηλαδή οι πιο ηλικιωμένοι, οι πιο βαριά ασθενούντες, καταλήγουν. Δεν είναι λοιπόν κάτι ιδιόρυθμο μέσα στη μέση του χειμώνα, αρχές Γενάρη, να πεθαίνουν άνθρωποι παραπάνω από αυτό που παλιότερα λέγαμε κρυώματα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος τόσα χρόνια να ψάχνουμε την ακριβή αιτία, ποιος ακριβώς ιός μας προσέβαλε. Τώρα λοιπόν στα πλαίσια της κατανάλωσης ανακαλύψαμε και όλα αυτά τα τεστ που ομολογουμένως δεν είναι καθόλου αξιόπιστα, ακόμα δεν είναι καθόλου αξιόπιστα, και συνεχίζουμε να ψάχνουμε, όχι άμα έχουμε κορονοϊό, άμα έχουμε γρήπη Α, γρήπη Β ή ό,τι άλλο έχουμε. Πάντα λοιπόν οι ιώσεις αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και δεν χρειάζεται να ξέρουμε ποιος ακριβώς ιός μας έχει προσβάλει. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τις ιώσεις είναι: μένουμε στο σπίτι, τα παιδάκια δεν πάνε στο σχολείο, τα φροντίζουμε, πίνουμε ζεστά υγρά, ό,τι μας έκανε η μαμά μας και η γιαγιά μας, παίρνουμε καμιά ασπιρίνη, κανένα ντεπών, καμία ιμπουπροφένη για τον πυρετό, για να μην κάνουμε υπερφλεγμονή. Αν τρέχουν οι μυτούλες και φαίνεται ότι έχει προχωρήσει η φλεγμονή, παίρνουμε αντισταμινικά από συμφορητικά ρινός και περιμένουμε να περάσει αυτό που πάντα λέγαμε, κάνει ο ιός τον κύκλο του. Μάνει 24, μάνει 48 ώρες, άντε να είναι 3 μέρες, αυτό περνάει. Τώρα κάποιοι που είναι πραγματικά με πολύ βεβαρημένη υγεία μπορεί και να καταλήξουν, αλλά είναι κάτι που γίνεται στους αιώνες των αιώνων να μην. Δεν είναι κάτι. Ούτε τρέχουμε στα νοσοκομεία για μια ίωση, γιατί εκεί καταραίει και το σύστημα υγείας, γιατί θα κολλήσει και ο εμφραγματίας, θα κολλήσει και αυτός που έχει πνευμονικό είδημα. Μα αυτό δεν γίνεται αυτή τη στιγμή μέσα στις κλινικές. Χυμαστοκύμα. Αυτό δεν συμβαίνει και έτσι. Φυσικά γίνεται αυτό, κύριε Σαχίνη. Αυτό είναι το έγκλημα που έχει συμβεί. Εάν έχετε ακούσει τον δικηγόρο, τον κύριο Αντωνιάδη, αυτό ουσιαστικά ορίζει ως πρωτόκολλο θανάτου. Δεν είναι ότι δόθηκαν κάποιες γραμμένες οδηγίες να τους πυροβολούμε στο κεφάλι, αλλά δόθηκαν οδηγίες που είναι αντίθετες με την κοινή περιατρικής αντίληψη που είχαμε τόσα χρόνια. Η οποία δεν έχει συμβεί κάτι για να αλλάξει. Έτσι απλώς το αλλάξαμε κατόπιν κυβερνητικής παρεμβάσεως, στην οποία ομολογουμένως συμφωνεί και το σύνολο μάλλον της αξιωματικής και μη αντιπολίτευσης. Κύριε Κουβελά, ρωτάει η φίλη Μαρία, τι γίνεται, λέει, με τη φαρμακευτική αντιμετώπιση του κορονοϊού με διάφορα συσκευάσματα, γιατί είστε και καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας, να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν το ξεχνάω καθόλου, είναι η μόνη πηγή εισοδήματος που έχω. Αλλιώς θα είχα πεθάνει από την πείνα. Λοιπόν, υπάρχουν τα τυπικά. Αυτά που είπα, χρησιμοποιούμε αντιφλεγμονώδη, δηλαδή αντιφλεγμονώδη δεν είναι η παρακεταμόλη, γι' αυτό το λόγο εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις προτιμάω την ιμπουπροφένη, που είναι το ίδιο ασφαλής για το στομάχι και άλλα πράγματα, με την παρακεταμόλη.
κυκλοφορεί με εμπορικά ονόματα πολλά. Είναι το Αλγκοφρέν, το Νούροφεν, ξέρω εγώ, το έχει 2-3 τέτοια φάρμακα. Και ταυτοχρόνως συνιστάται η χρήση αντισταμινικών. Είναι πολύ κοινόχρηστα φάρμακα στα φαρμακεία, όπως είναι το Ζιρτέκ, είναι ξέρω εγώ, το Αέριους, είναι το... Έχει πολλά, τώρα δεν θυμάμαι ονόματα. Και αυτά τα παίρνουμε για να μην προχωρήσουμε σε αυτό που λέμε υπερπλεγμονή, η οποία μας δίνει τελικά την καταιγίδα και το κοινό. Εγώ πιστεύω ότι άλλα από την αρχή χρησιμοποίησαμε αυτά τα φάρμακα, ελάχιστοι θα ήταν αυτοί που πέθαναν. Τώρα, για τους ανθρώπους που είναι πολύ σοβαρά, έχει περάσει από την Ελληνική Βουλή νόμος, όπου έρχονται με διαδικασία επίγοντος και με απευθείας ανάθεση η προμήθεια μονοκλονικών αντισωμάτων. Άρα λοιπόν θεωρητικά αυτό έγινε αρχές Δεκεμβρίου, θα πρέπει να υπάρχουν και τα μονοκλονικά αντισώματα. Η μόνη πραγματικά σοβαρή αντιμετώπιση αρθέως προς τον ιό SARS-CoV-2, που τα οποία μάλλον υπάρχουν ακόμα στην αγορά. Τώρα τα αντιϊκά φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται, να σας θυμίσω ότι ήταν δύο. Το ένα που είχε παράξει η εταιρεία MSD, αυτοί έκαναν αίτηση απόσυρσης του αιτήματος κυκλοφορίας, που σημαίνει ότι επί της ουσίας το φάρμακο αποσύρθηκε, γιατί είχε πολύ μεγάλη επικινδυνότητα σε σχέση με την ασφάλειά του. Δημιουργούν αυτά τα προϊόντα, τα αντιϊκά, κυρίως νεφρική ανεπάρκεια. Άρα, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να δίνονται άκρητα σε οποιονδήποτε νοσεί και κυρίως στους ηλικιωμένους, ιδίως αν είναι κάποιοι διαβητικοί και έχουν ήδη αναμενόμενες βλάβες στα νεφρά τους. Είναι και το ανάλογο της, το Paxlovid της Pfizer, το οποίο εγώ επίσης δεν συνιστώ ευρέως, είναι ελάχιστοι άνθρωποι που θα το παίρνουν, γιατί έχει και αυτό πολύ μεγάλη τοξικότητα. Άρα λοιπόν έχουμε τα τυπικά παραδοσιακά που είναι για το 99% του ιού πάνω από κατάλληλα, δηλαδή τα 99% των ανθρώπων περισσότερο από κατάλληλα, που είναι η χρήση ιπουπροφένης, ασπιρίνης και αντισταμινικών, και από εκεί και πέρα ρωτάμε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό και οποιονδήποτε άλλο είναι σχετικός στην περιοχή μας. Αλλά το βασικό είναι ο ασθενής μένει στο σπίτι όσο έχει συμπτώματα και υπερμεταδίδει, στη συνέχεια κάθεται καμιά μέρα ακόμα να αναρρώσει και μπορεί να γυρίσει τη δουλειά του χωρίς κίνδυνο. Άρα λοιπόν αυτή είναι η πρακτική, όπως σας είπα, έκανε η μαμά μας, η γιαγιά μας όταν ήμασταν παιδιά. Υγρά, ζεστά και τίποτα άλλο. Ξέρετε, επειδή όση ώρα μιλάτε έχω βροχή μηνυμάτων πάνω στο θέμα, μου λένε κάποιοι, ναι, αλλά και τα μονοκλονικά αντισώματα της μεταλλάξης του κορονοϊού μπορούν να τις πιάσουν. Λοιπόν, θα πρέπει να καταλαβαίνει ο μέσος πολίτης βασικές γνώσεις, δηλαδή είναι απαραίτητο. Ο ιός έχει 4 πρωτεΐνες. Αυτό είναι όλο και όλο το νταλαβέρι, είναι 4 πρωτεΐνες και ένα γονιδίωμα που κουβαλάει. Οι 4 αυτές πρωτεΐνες μπορεί να κάνουν διάφορες μεταλλάξεις. Το σημαντικό δεν είναι μια μετάλλαξη στην ουρά του ιού, η οποία είναι αδιάφορη. Το πρόβλημα θα ήταν εάν άλλαζε η ακίδα, δηλαδή το σημείο το οποίο συνδέει τον ιό με τα κύτταρά μας. Από τη στιγμή που η νόσος παραμένει η ίδια, άρα δεν έχει αλλάξει το σημείο σύνδεσης, που είναι ένας υποδοχέας του μετατρεπτικού ενζήμου της αγκιοτεθήνης 2, τότε δεν έχει αλλάξει η ακίδα. Επομένως, αφού δεν έχουμε κοσμοϊστορικές αλλαγές στην ακίδα και τα αντισώματα και όλα δουλεύουν. Κατά την ταπεινή μου επίσης άποψη, αυτό δεν είναι γνώση, είναι άποψη, ο λόγος που συζητάμε για τις μεταλλάξεις είναι για να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Θα έπρεπε να δουλεύουν, αν δούλευαν από την αρχή, και τα εμβόλια και τα αντισώματα. Άρα λοιπόν εκεί είναι το πρόβλημα, ότι τα εμβόλια ειδικά δεν δούλευαν. Και δεν δουλεύουν τα εμβόλια γιατί δεν περιμέναμε ποτέ να δουλέψουν. Ίσως εσείς θυμάστε που εγώ από την αρχή έλεγα δεν πρόκειται να γίνουν εμβόλια. Δεν το έλεγα γιατί είχα κάποια μυστική γνώση ή έκανα μία προφητεία, το έλεγα γιατί η ΕΣΑΣ, γνωστή εδώ και τουλάχιστον 2.000 χρόνια, δεν αφήνουν μόνιμη ανοσία. Δηλαδή ο ίδιος ο ιός δεν αφήνει ανοσία. Γιατί περιμένουμε εμείς την ανοησία μας να φτιάξουμε εμβόλιο που θα αφήσει ανοσία? Δεν γίνεται, τελεία, έτσι είναι η φύση. Υπάρχουν ιοί για τους οποίους γίνεται ισόβια ανοσία, ιοί για τους οποίους γίνεται προσωρινή ανοσία και ιοί οι οποίοι δεν αφήνουν καθόλου ανοσία. Θα θυμάστε ίσως από τα παιδικά σας χρόνια στον υπηαγωγείο, υπήρχαν μερικά παιδάκια, αργόντουσαν μια μέρα και ήταν μια εβδομάδα άρρωστα. Αυτά κάθε εβδομάδα κολούσαν κοινό κρυολόγημα. Δεν ήταν τη μια θυματίωση ή την άλλη πανούκλα, πάντα ήταν κοινό κρυολόγημα. Άρα λοιπόν κολλάμε και ξανακολλάμε. Δεν υπάρχει μόνιμη ανοσία. Για τους ιούς της γρήπης, που είναι άλλη κατηγορία ιών,
μοιάζουν στα συμπτώματα, γιατί είναι και αυτή η του ανώτερου αναπνευστικού, η γρήπη αφήνει ανοσία. Ο ιός της γρήπης αφήνει ανοσία. Ο λόγος που ανανεώνουμε κάθε χρόνο τα εμβόλια είναι γιατί υπάρχουν καινούργιες μεταλλάξεις της γρήπης και πρέπει να τα ανανεώνουμε. Αν όμως εμείς κολλήσουμε μία μορφή γρήπης που είχαμε κολλήσει και το 1971, για αυτήν τη γρήπη έχουμε αντισώματα. Δεν χρειαζόμαστε περαιτέρω εμβολιασμό. Είναι λοιπόν κάποιες στρατηγικές που ακολουθούνται από τις αρχές που φροντίζουν τη δημόσια υγεία, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ και το στοιχείο του μάρκετινγκ. Άρα λοιπόν, εάν εγώ είμαι αναγκασμένος να κάνω κάθε χρόνο εμβόλιο, κάθε χρόνο ξανααγοράζω ένα προϊόν. Είναι σαν την πικ. Όσο σε ξυρίζει την κρατάς, μετά την πετάς. Τώρα, κατά πόσο σε ξυρίζει ή δεν σε ξυρίζει, ευτυχώς στον πικ το καταλαβαίνουμε μόνοι μας. Δυστυχώς τα φάρμακα πρέπει να συμβουλευόμαστε ειδικούς. Και ακόμα δυστυχέστερα, οι ειδικοί στα φάρμακα είμαστε πάρα πολύ λίγοι. Να σας θυμίσω ότι μια από τις προσπάθειές μου και ο λόγος της εμπλοκής μου τότε με τη δημόσια διοίκηση, ήδη από το 10 και νωρίτερα μέχρι πρόσφατα, ήταν για να καταφέρω να μεταφέρω αυτή την ιατρική ειδικότητα της κλινικής φαρμακολογίας στη χώρα μας. Είχε γίνει σε όλη την Ευρώπη, εκτός από την Ελλάδα. Μέσα στα τελευταία χρόνια, δηλαδή ουσιαστικά το 2020, καταφέραμε και την κάναμε εξειδίκευση. Την πήραν κάποιοι άνθρωποι που είχαν τα προσόντα των μεταβατικών διατάξεων. Δυστυχέστατα όμως, τα δύο νοσοκομεία που είχαν οριστεί ως υπεύθυνα για να δίνουν την εξειδίκευση, που ήταν το Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη και το στην Αθήνα, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα που ήταν, τέλος πάντων, το Ελπίς, το Ελπίς στην Αθήνα, και στη συνέχεια είχαμε πει να ενταχθεί και το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης στο Πανεπιστημιακό και των Πατρών, για να έχουμε έτσι πιο καλή κάλυψη των νοσοκομείων που θα δίνουν την ειδικότητα. Ενώ λοιπόν είχαν θεωρηθεί ότι αυτά τα τέσσερα σημεία θα δίνουν την εξειδίκευση κλινικής φαρμακολογίας, ώστε να έχουμε μια αξιοπρεπή συμβουλευτική προς το κράτος, δυστυχώς σταμάτησε τελείως τη διαδικασία. Υπάρχει μια επιτροπή που το φροντίζει. Εμένα με διώξαν από πρόεδρο της επιτροπής, αντικαταστάθηκα από κάποιους άλλους που μέχρι τότε δεν είχαν ασχοληθεί, δηλαδή δεν είχαν κανένα ιδιαίτερο νταλγκά να γίνει η εξειδίκευση. Την πήραν λίγο έτσι ουρανοκατέβατα, όχι ότι δεν ξέρουν, απλώς δεν ενδιαφερόντουσαν. Αλλά τώρα περιμένουμε από αυτούς να ενδιαφερθούν. Το Παπαγεωργείο, από το τμήμα που εμένα με βγάλανε από τη διεύθυνση του τμήματος το οποίο θα έδινε την εξειδίκευση, δεν έχει προχωρήσει ούτε σε πρόσληψη εξειδικευόμενων γιατρών, ούτε σε κάποιο άλλο μέτρο εκπαίδευσης. Στην Αθήνα δεν έγινε απολύτως τίποτα, γιατί ο διευθυντής του Ελπίς και αυτός με κάποιο τρόπο δεν αποκαταστάθηκε. Στην Αλεξανδρούπολη ο μοναδικός γιατρός με την ειδικότητα κλινικής φαρμακολογίας εντάξει πήρε σύνταξη. Τώρα λοιπόν οι δύο καθηγητές φαρμακολογίας στην Αλεξανδρούπολη είναι βιολόγοι, άρα δεν μπορούν να δίνουν την εξειδίκευση. Στην Πάτρα συνεχίζει να είναι ο κύριος Παναγιωτακόπουλος, ο οποίος έχει την εξειδίκευση, αλλά είναι στα πλαίσια των υπολείπων, δεν υπάρχει ούτε η νομική αρχική πράξη για να είναι εξειδίκευση. Άρα αυτή η ειδικότητα δεν έχει προχωρήσει. Επομένως είμαστε λίγο πίσω στο να μπορούμε να ενημερώνουμε την κυβέρνηση με ειδικούς, έστω και τις αρεσκίες τους, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν αυτή την δομή. Άρα λοιπόν έχουμε σταματήσει για κάποιο. Ένα τελευταίο περί των ιατρικών ερώτημα από το φίλο τον Νίκο. Υπάρχει, λέει, κάποιο σχόλιο από τον κύριο Κουβέλα για τον στρεπτόκοκο που ακούμε τελευταία για θανάτους σε γνωστό ιδιωτικό νοσοκομείο μέχρι και ακροτηριασμό ασθενούς και μετά από αρνητικό τεστ στρεπτόκοκου εντός του νοσοκομείου? Κοιτάξτε, ο στρεπτόκοκος, η στρεπτόκοκη δεν είναι ένας, είναι πολύ, και η σταφυλόκοκη είναι μικρόβια τα οποία ζουν κατά κανόνα πάνω στο δέρμα μας. Είναι σαπροφυτικά. Δεν μας ενοχλούν, δεν τα ενοχλούν. Εάν όμως υπάρξουν λόγοι, δηλαδή έχουμε μια ποινή κτλ., και αυτά καταφέρουν να μας προσβάλλουν, αρχίζουν να γίνονται αρκετά επικίνδυνα μικρόβια, παρόλο που ουσιαστικά τα καλύπτουν πάρα πολλά από τα υπάρχοντα αντιβιωτικά. Στο νοσοκομείο, βέβαια, τα αντιβιωτικά αυτά σταματάνε να είναι λειτουργικά, γιατί υπάρχουν οι λεγόμενες ανθεκτικές μορφές των μικροβίων, κάτι που μας προκύπτει λόγω της κατάχρησης των αντιβιωτικών, και αυτό είναι επίσης σημαντικό να το ακούσει ο κόσμος. Ο στρεπτόκοκκος λοιπόν είναι η μοναδική ίσως σοβαρή αιτία αμυγδαλίτιδας που μπορεί να μας σκοτώσει. Και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει στρεπ τεστ και στα φαρμακεία, όπου με επίχρησμα της αμυγδαλίτιδας μπορεί να δούμε αν ο στρεπτόκοκκος είναι θετικός. Οποιαδήποτε άλλη αμυγδαλίτιδα θεωρείται ακίνδυνη. Τώρα, ο στρεπτόκοκκος είναι ένα μικρόβιο το οποίο, εάν έχει αναπτυχθεί μέσα στα νοσοκομεία, επειδή γίνεται η κατανάλωση, η μεγάλη κατανάλωση των αντιβιωτικών, με τον καιρό αυτό γίνεται ανθεκτικό, δηλαδή επιβιώνουν οι μεταλλάξεις που αντέχουν σε όλα πρακτικά τα μικρόβια που πάνε στο νοσοκομείο. Πώς συμβαίνουν αυτές οι μεταλλάξεις? Με τον ίδιο τρόπο που τα εμβόλια μπορούσαν να βοηθήσουν τις μεταλλάξεις του ιού. Δηλαδή,
έρχεται ένας άνθρωπος με ίωση. Πάω εγώ και ηλυθίως, του δίνω αντιβιωτικό. Είναι γνωστό ότι τα αντιβιωτικά είναι αντί και βιωτικά. Τα βιωτικά είναι τα μικρόβια. Όχι, δεν είναι δηλαδή λέξη αντιβιωτικά, όχι. Δεν έχουν καμία σχέση με τους ιούς, δεν μπορούν να σκοτώσουν ιούς. Άρα λοιπόν εδώ πάμε και στο λάθος του αρχικού πρωτόκολλου να δίνουν για τον κορονοϊό αζυθρομική. Τεράστιο λάθος. Εγκληματική αμέλεια. Βλακώδης πράξη. Δίνουμε λοιπόν εμείς αντιβιωτικό. Το αντιβιωτικό αυτό δεν θα κάνει τίποτα στην ενεργή νόσο, αλλά θα πάει και θα προσβάλλει, θα σκοτώσει αρκετά από τα σαποποιητικά μικρόβια του οργανισμού μας. Στο έντερο. Από αυτά θα επιβιώσουν όσα έχουν φυσική αντοχή στο αντιβιωτικό. Όταν λοιπόν εγώ θα κολλήσω ένα μικρόβιο, το οποίο θα έπρεπε κανονικά να σκοτώνεται από το συγκεκριμένο αντιβιωτικό, όταν έρθει σε επαφή με τα μικρόβια της χλωρίδας της ακίνδυνης, τα μικρόβια έχουν ένα σατανικό μηχανισμό όταν έρχονται κοντά να απλώνουν ένα πλοκάμι και να ανταλλάσσουν γενετικό υλικό. Άρα λοιπόν το παθογόνο θα αποκτήσει τα γονίδια αντοχή στο αντιβιωτικό που έχουμε ήδη εμείς εκπαιδεύσει τα δικά μας κολομακτηρίδια. Και έτσι τα καινούργια μικρόβια θα μας προσβάλλουν, δεν θα σκοτωθούν από το αντιβιωτικό που κάναμε τη βλακεία να καταναλώσουμε το προηγούμενο διάστημα. Έτσι λοιπόν, αν πάρω και δεύτερο και το ακυρώσω και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο. Άρα λοιπόν, να πρέπει να θυμόμαστε, γιατί με ρωτάνε συνέχεια πάρα πολύ, παρόλο που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Έχω μία ίωση τρεις μέρες και έχω πυρετό. Να πάρω αντιβιωτικό. Η απάντηση είναι όχι, εφόσον είναι ίωση. Αν κάνατε στρεπ τεστ και είναι στρεπτόκοκος, να πάρετε το αντιβιωτικό που τον σκοτώνει. Αλλιώς δεν παίρνουμε αντιβιωτικά. Όπως θα προσέξατε, δεν είπα κουβέντα για αντιβιωτικά. Μίλησα για την πλεγμονώδη, μίλησα για τη σταμινικά και μίλησα για στοχευμένες θεραπείες. Σαφές, κύριε Κουβέλα. Δεν έχουν θέση στις εποχιακές λοιμώξεις. Μάλιστα. Είναι σαφές. Τι είπες, Κατερίνα, το μικρόβιο πώς θα φύγει? Μένει μέσα μας, ρωτάει η Κατερίνα εδώ, απευθείας από το στούντιο. Το μικρόβιο λέει πώς θα εξαφανιστεί έτσι? Μένει μέσα μας. Το μικρόβιο, το παθογόνο, θα πρέπει να πάρουμε υγρό ή τέλος πάντων δείγμα από το όργανο που έχει προσβληθεί. Κάνουμε καλλιέργεια στο μικροβιολογικό εργαστήριο και κάνουμε και αντιβιόγραμμα. Δηλαδή, βλέπουμε ποιο από τα αντιβιωτικά μπορεί να το σκοτώσει. Αυτό το αντιβιωτικό που μπορεί να σκοτώσει το μικρόβιο, μάλιστα, είναι αυτό που θα μας δώσει τη λύση πέρα από αυτή την αντιβίωση για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Λεπτομέρεια. Στο αντιβιόγραμμα, κάποιο αντιβιωτικό μπορεί να φαίνεται ότι σκοτώνει το μικρόβιο in vitro, στο γυαλί. Αλλά εκτός από την δράση των φαρμάκων, αυτό που το ονομάζουμε εμείς φαρμακοδυναμική, υπάρχει ένα σκοτεινό κεφάλαιο που αγνοεί και το 90% των γιατρών, που το λέμε φαρμακοκινητική. Φαρμακοκινητική σημαίνει θα βρεθεί αυτό το αντιβιωτικό σε εκείνο το διαμέρισμα που έχουμε τη φλεγμονή. Π.χ. έχω μία προστατήτιδα. Παίρνω το αντιβιόγραμμα που λέει ότι βοηθάει το Augmentin. Το Augmentin έχει δύο συστατικά. Το ένα είναι η αμοξικυλίνη και το άλλο το καβουλανικό οξύ. Μπορεί λοιπόν να περνάει την προστατική κάψα μόνον το αντιβιωτικό, αλλά να μην την περνάει το καβουλανικό, το ενισχυτικό. Και τότε το μόνο που θα κάνουμε στο μικρόβιο του προστάτη είναι να το ενισχύσουμε. Χρειάζεται λοιπόν να ξέρει αυτός που θα μας δώσει το φάρμακο και τη φαρμακοκινητική του προϊόντος, ώστε να βρεθεί σε μεγάλη συγκέντρωση και να σκοτώνει το συγκεκριμένο μικρόβιο. Εάν δεν πάρει υπόψη του και τα δύο, ουσιαστικά θα εκπαιδεύσουμε το μικρόβιο στο καινούργιο αντιβιωτικό και δεν θα σκοτώνεται με τίποτα. Θα φτάσουμε να πεθαίνουμε από μικρόβια που μέχρι χθες ήταν ευαίσθητα στα γνωστά αντιβιωτικά. Αυτό είναι ένα τεράστιο παγκόσμιο κίνδυνο. Κύριε Κουβέλα, πριν σας αποχαιρετήσω, πάω σε ένα τελικό ερώτημα, διότι και αυτά ήταν χρηστικά που είπατε σήμερα. Αλλά ερχόμενος στο βασικό, στο αρχικό, αυτό που αναπτύξατε, με ρωτάει εδώ και πολλοί κόσμος, τελικά έχει προχωρήσει η ανθρωπότητα και οι κοινωνίες πέρα ίσως από τις πρακτικές προπαγάνδας και εξαπάτησης εξουσίας, ή ο κόσμος απλά έχει μεταβεί από ένα μεσιανισμό του υπερφυσικού στο μεσιανισμό μιας τεχνοθρησκείας, δικαιωματισμών και αυτοματισμών? Λοιπόν, οι άνθρωποι που το ρώτησαν, να τους πείτε ότι τους αγαπάω πάρα πολύ, είναι σαν να είναι στο μυαλό και στην ψυχή μου. Η επιστήμη, η σκέψη ανθρώπινη προχωράει. Δυστυχώς δεν προχωράει ούτε με τον τρόπο, ούτε με τον ρυθμό που κάποιοι θα θέλαμε. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση στην οποία έχουμε πετύχει πολλά, αλλά λίγα σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε ή θα χρειαζόμασταν. Η επιστήμη λοιπόν και η ανθρώπινη σκέψη είναι σαν τον μπικίνι. Έχει αποκαλύψει πολλά, αλλά κρύβει τα σπουδαιότερα. Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να φτιάξουμε ζωή από το τίποτα. Δεν μπορούμε να σώσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πεθαίνει και άλλα τέτοια σημαντικά γεγονότα.
Άρα λοιπόν μας μένει πολύς δρόμος ακόμα για να καταφέρουμε να κερδίσουμε το πνεύμα του Θεού, όπως πολλοί πιστεύουν ότι θα κάνουν. Και μάλλον, γιατί κατά τη δική μου άποψη, κακώς να ψάχνουμε, γιατί οι άνθρωποι έχουν αξία και η ζωή τους έχει σημασία εφόσον τελειώνει. Και κάθε μέρα μας αποκτάει μοναδικότητα. Και πρέπει να τη ζούμε μια χαρά και να είμαστε ευτυχισμένοι. Όλα τα άλλα είναι καρικατούρες, είναι δηλαδή παραμορφωμένες εικόνες που αν το καταλαβαίνεις φαντάζουν γελίες, αν δεν το καταλαβαίνεις φαντάζουν θηριωδίες, τις οποίες χρησιμοποιεί κάθε φορά το καθεστώς για να επιβάλλει την άποψή του. Να θυμίσω σε όλους ότι ούτε η επιστήμη, ούτε η ιατρική, ούτε τίποτα από αυτά, ούτε η παιδεία δεν είναι αταξική. Αυτό περιλαμβάνει την άποψη του ισχυρού της εποχής. Είτε είναι το καθεστώς, είτε είναι κάποιοι νταλαβεριτζίδες εκεί μεγαλώσιμοι κτλ. Άρα λοιπόν, όταν εγώ έχω στήσει ένα καθεστώς, η παιδεία, δηλαδή η σειρά γνώσεων που προσφέρεται στο σύστημα εκπαίδευσης, έχει ως στόχο τη συντήρηση του καθεστώτος. Δεν θέλει κανένα καθεστώς να κάνει τον πολίτη να σκέφτεται out of the box πρωτοποριακά για τον καλό της ανθρωπότητας. Εάν αυτό το θέλουν, όσοι το θέλουν, πραγματικά θέλουν τη δημοκρατία, θέλουν την ισχύ στον κόσμο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το θέλουμε πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Το δεύτερο πράγμα είναι η επιστήμη. Η επιστήμη, από τη στιγμή που είναι ένα προϊόν της εκπαίδευσης, εξυπηρετεί συγκεκριμένα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο, αυτά που σας είπα, τα ξέρουν όλοι οι φοιτητές μας από το δεύτερο έτος, και φτάνει να μην τα γνωρίζουν, εντός εισαγωγικών, μεγαλοκαθηγητές που λένε ακριβώς τα ανάποδα. Είναι δυνατόν να μην τα γνωρίζουν? Όχι, τα γνωρίζουν θαυμάσια, αλλά πουλάνε την υπηρεσία τους σε αυτό το καθεστώς. Είτε για χρήματα, είτε για θέση, είτε για δύναμη, είτε για να βγαίνουν στις τηλεοράσεις να τους βλέπουν που είναι όμορφοι, έτσι να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμβέλεια στο αντίθετο φύλλο ή στο ίδιο πλέον, και πάει λέγοντας. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση στην οποία οι άνθρωποι θα πρέπει πραγματικά να βουτήξουν το μυαλό τους στη γνώση, και αυτό δυστυχώς δεν γίνεται από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου, της τηλεόρασης. Πρέπει να αρχίσουμε να ξανασκεφτόμαστε το χαρτί. Αυτό που διαβάζουμε να μυρίζει χαρτίλα. Και γιατί αυτό δεν αλλοιώνεται, γιατί ό,τι τυπωθεί τελείωσε, ό,τι γράφει δεν γράφει. Το δεύτερο, το χαρτί είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας, και σας θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή η ελευθερία του ανθρώπου σε πολύ μεγάλο βαθμό διατηρείται λόγω της ύπαρξης του χάρτινου χρήματος. Όταν θα γίνει άειλο, πολλά θα αλλάξουν. Και βεβαίως το χαρτί στις εκλογές. Εμένα με τρομοκρατεί η ιδέα της επιστολικής παύλα ηλεκτρονικής ψήφου, γιατί πλέον θα είμαστε απολύτως εξαρτώμενοι από αυτόν που θα μετράει τις ψήφους. Δεν θα μπορώ εγώ να πω ξαναπάμε στην κάλπη να ξαναμετρήσουμε τα χαρτάκια, τα οποία δεν θα υπάρχουν, όλα θα είναι virtual, άρα θα έχουν καεί. Άρα λοιπόν το χαρτί στο δικό μου πτωχό μυαλό έχει να κάνει με την απόλυτη ελευθερία του ανθρώπου. Στο χαρτί βασιστήκαμε για τη μόρφωσή μας, εκεί γράφαμε τις ιδέες, εκεί εξαπλώθηκαν οι ιδέες όταν ο Γουτεμβέργιος, ο Μακαρίτης, ανακάλυψε την τυπογραφία, εκεί στήθηκε όλη η ανάπτυξη τεχνολογίας και της βελτίωσης των συνθηκών ζωής μας, γιατί έτσι μάθαμε για την υψηλή τεχνολογία, είτε αυτό το λέγανε πηξίδα είτε όπως το λέγανε, και έτσι έχει προχωρήσει η ανθρωπότητα. Και οι εκλογές γινόντουσαν πάντα με χαρτάκια. Δεν βρίσκω κανέναν λόγο να προοδέξουμε και να γίνουμε ηλεκτρονικές οι εκλογές, ηλεκτρονικά τα μέσα μάθησης κτλ. Γιατί αυτά ελέγχονται. Άρα λοιπόν ο κάθε πολίτης πρέπει να ακολουθήσει τον παραδοσιακό τρόπο που έλεγε και το Ευαγγέλιο. Η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση. Ό,τι δηλαδή θέλει να μάθει εγγυημένα θα ανοίξει βιβλίο και τα υπόλοιπα θα τα μάθει στόμα με στόμα από τον συνάνθρωπό του. Και συγγνώμη τώρα που καταχρώμαι του χρόνου, κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Σαχίνη, που ο κόσμος το λέει και λέει, νομίζω ότι λέει βλακίες. Σε μεγάλο ποσοστό. Συζητάμε ότι οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική κτλ. Πιστεύετε ότι το 1974 ενδιαφερόντουσαν? Δηλαδή υπήρχε το κανάλι της Βουλής ή διάβαζε το σύνολο του πληθυσμού εφημερίδες για να μαθαίνει και βιβλία? Όχι. Ο παππούς μου στο καφενείο πήγαινε, εφημερίδα δεν διάβαζε, με τους άλλους μάλλον. Από πού μάθαινε ο κόσμος, κύριε Σαχίνη, μαζικά τις πομπές της κάθε κυβέρνησης? Από ένα απαξιωμένο είδος θεάτρου που το λέγαμε επιθεώρηση. Που έβγαιναν οι ηθοποιοί και οι συγγραφείς εκεί, οι θεατρικοί και ζουν και βρίζανε. Έτσι έκανε ο Παπανδρέου, έτσι έκανε ο Μητσοτάκης κτλ. Αυτή λοιπόν η συναισθηματική ενημέρωση του λαού περί την πολιτική έχει εκλείψει με τη woke agenda. Η woke agenda ως βασικό στόχο είχε τη θανάτωση
μεγαλύτερου κωμικού εντός εισαγωγικών συγγραφέα θεατρικής κωμωδίας που γνώρισε η ανθρωπότητα, που ήταν ο Αριστοφάνης. Ο Αριστοφάνης έλεγε τα σίκα σίκα και τον τέτοιο τέτοιο. Δεν τα έλεγε συγκεκαλυμμένα, γιατί το γκέι είναι ok. Άρα λοιπόν στην ουσία το συναισθηματικό υπόβαθρο των ενιών που χρησιμοποιούμε έχει τεράστιο θέμα στην ενημέρωση του κόσμου για να καταλάβει τι γίνεται. Δυστυχώς η παιδεία που στην αρχαία Ελλάδα δούλευε μέσω του θεάτρου ώστε να έχουμε και γνωσιακή και συναισθηματική ταύτιση με τις ιδέες έχει εκλείψει τις μέρες μας. Έχει αντικατασταθεί με το YouTube και με το, όπως το λέμε, το Netflix, που μας σερβίρει πράγματα τα οποία είναι προδιαγεγραμμένα. Να θυμίσω ότι με το Netflix συνεργάζεται η εταιρεία παραγωγής ταινιών του Ζεύγους Μισελ και Μπάρακ Ομπάμα. Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι ο Ζεύγος Ομπάμα έχει νταλγκά να βελτιώσει την εκπαίδευση του πλανήτη? Πολύ αμφιβάλλω. Αυτά λοιπόν πρέπει να σκέφτονται οι συμπολίτες μας για να κάνουν τις σωστές επιλογές τους, ώστε κάποια χρονική στιγμή ίσως η δημοκρατία να μπορέσει να αντίσει τη χώρα μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Κουβελά, για τη σημερινή μας συνομιλία. Πρωί Παρασκευής θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα, κύριε Σαχή. Να είστε καλά κι εσείς και οι ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την συνομιλία. Ο Κώστας εδώ να τα ακούσετε πριν κλείσετε. Λέει, να και ένας γιατρός φιλόσοφος επιτέλους. Και όχι Μονίρης. Καλημέρα, κύριε Κουβελά. Καλημέρα. Καλημέρα. Να θυμίσω εδώ, γιατί μου έδωσε ευκαιρία, ότι οι διασημότεροι και καλύτεροι πολιτικοί παγκοσμίως ήταν γιατροί. Ο Καποδίστρια ήταν γιατρός. Ο Τσε Γκεβάρα ήταν γιατρός. Ο Λαμπράκης ήταν γιατρός. Μην τα ξεχνάμε και αυτά, έτσι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο. Καλημέρα. Καλημέρα.